Εγώ ξεκινώ. Σήμερα κάναμε ένα παιχνίδι, όχι από αυτά που συνηθίζουμε. Δεν ήμασταν πολύ καλοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήμασταν πολύ καλοί εμείς. Μας ανάγκασε ο αντίπαλος. Ίσως ήταν η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Η βαθμολογική θέση της ομάδας μας επηρέασε και ήρθαμε πιο χαλαρά από ό,τι έπρεπε. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο πρώτο ημίχρονο. Δυστυχώς όμως αποβλήθηκε ο παίκτης γύρω στο 35, μείναμε με 10 παίκτες, αλλάξαμε το στυλ παιχνιδιού, αμυνθήκαμε και περιμέναμε να μας δοθεί μια ευκαιρία, μήπως κάνουμε δεύτερο γκολ. Ο ισοφάρισε γρήγορα ο Άγιος, αυτό δοξάτο, αυτό μας δυσκόλεψε πολύ, ανέβηκε η ψυχολογία τους, έπεσε η δικιά μας. Παρ' όλα αυτά, καταφέρασαμε και κρατήσαμε το 0 στην άμυνα στο δεύτερο γκολ που μετά το αμυνθήκαμε. Και όπως ήταν σχεδιασμένο. Σχεδιασμένο στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι. Απλώς έχει μια σκέψη, έναν τρόπο παιχνιδιού. Μας βγήκε στο τέλος. Χάσαμε μια ευκαιρία με τον Τρόπλο και απάντα. Ίσως ο ενθουσιασμός που είχε το δοξάτο βλέποντας ότι μπορεί να μας κάνει δεύτερο γκολ, χαλάρωσαν αυτοί. Μας δημιουργήθηκε δεύτερη ευκαιρία. Κάναμε τον γκολ και τελείωσε το παιχνίδι. Άλλη μια φορά να πω συγχαρητήρια για τον δοξάτο. Σας είπα, δεν το λέω τώρα επειδή νικήσαμε, ήταν η πιο δύσκολη ομάδα που αντιμετωπίσαμε. Με καλή κατοχή μπάλας, αλλαγές παιχνιδιού, καλή φιλοσοφία στο παιχνίδι τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Αυτά. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον νικητή και στον Τάσο. Θα πω όμως ότι το παιχνίδι φυσικά και σήμερα δεν απέδωσε δικαιοσύνη. Το παιχνίδι που πιάσαμε εμείς σήμερα ήταν από τα καλύτερά μας παιχνίδια, όπως παίζουμε το τελευταίο καιρό. Δυστυχώς όμως η μπάλα δεν αποδίδει δικαιοσύνη. Τα αρκετά παιχνίδια σε εμάς, ενώ παίζουμε πολύ καλή μπάλα και έχουμε κατοχή περισσότερη και καλύτερη κυκλοφορία από τον κάθε αντίπαλο, και τις ευκαιρίες που δημιουργούμε, νομίζω ότι τις σπαταλάμε, δεν κάναμε το εύκολο γκολ και από εκεί και μετά έρχεται το απρόσμενο στο 92 και εκεί που ο αντίπαλος περιορίζεται να το κρατήσει και ένα βαθμό διότι είναι όφελος, διότι παίζει με λειψό παίχτη και έχει μπει στο μισό γήπεδο πλέον και πολιορκείται για να δεχθεί από εμάς το δεύτερο γκολ, αυτός αντιστέκεται και όμως σε μια φάση, όπως είπε και ο Τάσος, έγινε το αναπάντεχο και μπήκε ο αντίπαλος στα αποδυτήρια με μια νίκη περηφανή. Αν θα αναλύσω το παιχνίδι από την αρχή, θα πω ότι εμείς μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Ήμασταν από την αρχή του παιχνιδιού, ήμασταν καλοί, σοβαροί, με κατοχή της μπάλας, όπως είχαμε σχεδιάσει το παιχνίδι μας. Ήξεραμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου. Πράγματι, έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Στην πρώτη επίσκεψη του αντιπάλου στο 15, δεχτήκαμε ένα τέρμα από κλάση του Μουρατίδη και το σπάσιμο του Γουνατίδη, τον πολύ ωραίο τακουνάκι που έκανε, και δεχτήκαμε ένα γκολ. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ο αντίπαλος είχε άλλη μια ευκαιρία και αυτό ήταν όλο. Δηλαδή, είχε στις δύο ευκαιρίες, έκανε και ένα γκολ. Εμείς είχαμε την κατοχή, είχαμε μια φλήρη υπεροχή, περάσαμε την μπάλα στην εστία, μέσα στην περιοχή, πιέσαμε πάρα πολύ, δεν μπορούσαμε να κάνουμε γκολ. Να αποκορύφουμε, αφού δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα άλλα, χάσαμε και το πέναλτι. Είναι απίθανο πράγμα αυτό που έχει συμβεί στην ομάδα μου. Έχουμε χάσει στα 5 πέναλτι που έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα στα παιχνίδια, τα 4 τα χάσαμε, βάλαμε ένα στα 5 δηλαδή κάναμε. Μας έχει γίνει και έμονη ιδέα. Στο δεύτερο μήχρονο φαινόταν όμως ότι υπήρχε ένας διακαής πόθος των παιδιών να γυρίσουμε το παιχνίδι. Πράγματι, είπαμε στο πρώτο τέταρτο να κάνουμε ένα γκολ και μετά θα ήταν τα πράγματα πιο βατά. Πράγματι, ισοφαρίσαμε διότι πιέσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο, παίξαμε πολύ γρήγορα, περάσαμε στα πλευρά, στις πλευρές και ο αντίπαλος δεχόταν επιθέσεις ομαδικές. Με συνέπεια να κάνουμε τον γκολ εμείς από ένα στημένο και να ασκούμε πιέσεις και ενδιαφέρονταν ότι εμείς σε κάθε περίπτωση
Το χειρότερο αποτέλεσμα θα είναι ισοπαλία, αλλά ό,τι και να γίνει θα φαίνονταν ότι θα κάνουμε ένα γκολ. Πράγματι τα γκολ όμως εμείς τα χάσαμε, χάσαμε εύκολα γκολ, θα τα δείτε και στο φακό. Και πήγαμε στην τελευταία φάση, όπως είπε και ο Τάσος, ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο έχει μια κεφαλιά του Τρελόπουλου στο 1-1 που μπορεί να κάνει γκολ εκεί. Και στη δεύτερη επίσκεψη που έκανα από τους καλύτερους παίχτες μας, μην πω ο καλύτερος παίχτης, έκανα ένα βίαστο λάθος. Ένα βίαστο λάθος και φυσικά η κλάση των δύο παιδιών με εκτελεστή τον Μουρατίδη ήταν τέλεια και έκανε το 1-2, το οποίο μας πέταξε κάτω στο χορτάρι. Όλους δηλαδή πέσαμε κάτω και πήραμε το απρόσμενο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο όμως. Έχω να πω ότι εγώ είχα πει και πριν το παιχνίδι και κλείνω με αυτά. Είχα πει τους παίχτες μου ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι ανεξαρτήτως αποτελέσματος στην ομάδα. Ήθελα όμως να κλείσω την παρουσία μου εδώ σε αυτή την ομάδα με νίκη. Δεν μπορέσαμε δυστυχώς, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα πολύ καλά έρχονται για την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει την πορεία στο δεύτερο γύρο την πρέπουσα. Έχει όλα τα εχέγγυα. Να είμαστε μονιασμένοι, να είναι τα παιδιά μονιασμένα και νομίζω ότι θα πάρουν στην κατάταξη τη βαθμολογική στο τέλος αυτό που πρέπει. Και πάλι εύχομαι στον Τάσο να κάνετε αυτή τη θερμή πορεία που κάνει φέτος η Ταγρή και τον οποίο οφείλεται φυσικά και στον Τάσο, τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα προπονητικά και ανθρωπιστικά. Γιατί τον κόσμο εύχομαι καλές γιορτές, είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το επόμενο παιχνίδι θα παιχτεί την επόμενη χρονιά. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Και σε εσάς τα κανάλια το ίδιο. Και εγώ εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Και η ειρήνη. Σε ευχαριστώ.